Ας ξεκινήσουμε από την αρχή. Πώς ξεκινήσατε το ποδόσφαιρο? Ποδόσφαιρο ξεκίνησα το 1979 στην Αυστραλία. Ήρθαμε το 1983 στην Ελλάδα. Πήγα στη Δόξα Δράμας σε ηλικία 12 χρονών, 13. Έγινα επαγγελματίας το 1991 στη Δόξα. Πήρα μεταγραφή το 1994 για τον Ολυμπιακό. Το 2000 ήρθα στον ΠΑΟΚ και τελείωσα την καριέρα μου στην Ελλάδα το 2008. Και τώρα παίζω κάτω στην Αυστραλία. Πώς έγινε η μετάβασή σας από την ομάδα του Ολυμπιακού στην ομάδα του ΠΑΟΚ? Τελείωσε το συμβόλαιό μου και ήταν τότε ο κύριος Μπάγεβιτς στον ΠΑΟΚ. Ήταν ο άνθρωπος που σας έφερε, που μεσολάβησε? Ναι. Ήταν προπονητής του ΠΑΟΚ εκείνη την εποχή ο κύριος Μπάγεβιτς. Είχε τελείωσει το συμβόλαιό μου με τον Ολυμπιακό και ήρθα στον ΠΑΟΚ. Ποιες ήταν οι πρώτες σας εντυπώσεις? Πρώτες εντυπώσεις, τον ξέραμε τον ΠΑΟΚ. Τόσα χρόνια παίζουμε στην Αθηνική. Ήταν ένα ζεστό κλίμα, γιατί με τα παιδιά γνωριζόμασταν έτσι και αλλιώς. Και το καλό ήταν ότι τα πρώτα 3 χρόνια πήραμε και τα 2 κύπελα, οπότε μετά από εκεί και πέρα ήταν όλα μια χαρά. Ποιον συμπαίκτη σας έχετε ξεχωρίσει στην όλη πορεία σας που ήσασταν στο ΠΑΟΚ? Το Yotin-Gumiti. Γιατί? Γιατί είχαμε πολύ καλή χημεία μεταξύ μας. Η καλύτερη στιγμή της καριέρας στο ΠΑΟΚ? Η καλύτερη στιγμή της καριέρας μου στο ΠΑΟΚ, φυσικά τα 2 κύπελα που πήραμε. Μπορείτε να μας περιγράψετε κάποιο περιστατικό από εκείνες, είτε από το ένα είτε από το άλλο? Το κύπελο του Ολυμπιακού, εντάξει, μπορεί να μην το έπαιξα γιατί είχα σπάσει το νόμο μου μια εβδομάδα πριν, αλλά μετά από τόσα χρόνια που πήρε ο ΠΑΟΚ κύπελο και μέσα στην Αθήνα και όλη αυτή η υποδοχή του κόσμου, αυτό ήταν το φανταστικό. Όταν την ημέρα που ήταν να γίνει ο αγώνας κάτω στην Αθήνα, είχατε την ψυχολογία ότι θα πάμε και θα κερδίσουμε ή είχατε... Πώς ήσασταν ετοιμασμένοι? Ήμασταν πολύ προετοιμασμένοι σαν ομάδα, με τα 1000 προβλήματα που είχαμε τότε, αλλά ήταν ένα παιχνίδι και τα παιδιά τα δώσαν όλα. Τον ΠΑΟΚ σήμερα τον παρακολουθείτε? Βέβαια, και από την Αυστραλία έχω δει μέχρι στιγμής 14 παιχνίδια του ΠΑΟΚ, από κάτω από την Αυστραλία. Παρακολουθώ όλο το ελληνικό πρωτάθλημα, κανονικά, σαν... Έχετε ξεχωρίσει κάποιον παίκτη? Δεν έχω ξεχωρίσει κάποιον παίκτη. Δεν μπορώ να πω ότι μπορώ να ξεχωρίσω κάποιον παίκτη. Άμα μου πείτε, θα πω τον Κλάους Αθανασιάδη, γιατί τον είχα όταν ήταν μικρός, και ο Πέλκας. Αυτούς τους 2 έχω ξεχωρίσει. Στην Αυστραλία τώρα ασχολείστε με το ποδόσφαιρο? Ναι, ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο. Είμαι στην ομάδα που ξεκίνησα πριν έρθω στην Ελλάδα, οπότε είμαστε κάτω. Παίζω ακόμα, στα 44 ακόμα συνεχίζω και προσπαθούμε να δώσουμε να καταλάβουν τα παιδιά, γιατί έχουμε ηλικίες από 9 χρονών μέχρι την πρώτη ομάδα, είναι 11 ομάδες, εκεί πάει αναηλικία. Και προσπαθούμε να τους μεταφέρουμε το ευρωπαϊκό το σύστημα, γιατί το αυστραλιαζικό ποδόσφαιρο δεν είναι τόσο καλό. Η ευχή σας για τον ΠΑΟΚ? Η ευχή μου για τον ΠΑΟΚ είναι σιγά σιγά να βρει το δρόμο του, να μην γίνονται βιαστικές κινήσεις. Τώρα, όπως είναι και ο πρόεδρος, ο κύριος Σαββίδης, έχει επενδύσει ο άνθρωπος πάρα πολλά λεφτά, χρειάζεται υπομονή. Γιατί το υπομονή το λέμε εδώ και πολλά χρόνια, αλλά τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει κάτι καινούριο, γι' αυτό θέλει υπομονή και σταθερά βήματα.